σας ρωτήσω για το από όλα αυτά τα χρόνια, από τις φορές που έχετε βρεθεί στο εξωτερικό και έχετε ερμηνεύσει μπροστά στη διασπορά και γενικότερα είτε από το Μεξικό μέχρι την Ισπανία κτλ. Και στην Αυστραλία στο παρελθόν. Πώς βλέπετε τους Έλληνες στην Αυστραλία, τον Ελληνισμό εδώ πέρα, σε σχέση και με τις υπόλοιπες, με τα υπόλοιπα μέρη στα οποία είσαστε? Κοιτάξτε, στην Αυστραλία έχω έρθει 3 φορές. Αυτή είναι η 4η. Οι αναμνήσεις που έχω είναι οι καλύτερες. Ένα εξαιρετικό κοινό. Και στις γιορτές και στη μεγάλη αυτή συναυλία που κάνει η Ομογένεια εδώ στη Μελβούρνη, που κλείνει το δρόμο και έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα μου μείνει αξέχαστο αυτό. Ήταν χιλιάδες κόσμος στην πλατεία. Στην πλατεία, ναι. Τώρα, όπου συναντάω ελληνισμό, υπάρχει συγκίνηση. Υπάρχει μία δίψα, ας το πούμε, για την ελληνική μουσική. Και τώρα που είναι και πάρα πολλοί νέοι, γιατί φύγανε από την Ελλάδα, πολλοί νέος κόσμος έχει φύγει από την Ελλάδα και έχει πάει στο εξωτερικό, οι αντιδράσεις είναι ακόμα πιο ενθουσιώδες, γιατί είναι σαν να έχουν φύγει 3 χρόνια. Αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι παλαιότερα υπήρχαν κομμάτια που όλοι εντός εισαγωγικών άκουγαν και τραγουδούσαν και ότι η μουσική άγγιζε συλλογικά τις συνειδήσεις, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Πιστεύετε ότι η μουσική πλέον που δημιουργείται διαπερνάει ένα ευρύ κοινό με τον ίδιο τρόπο? Αν ναι, αν όχι, γιατί πιστεύετε ότι σημαίνει αυτό? Πολύ σημασία είναι ότι έχουν αλλάξει και οι δισκογραφικές εταιρείες, δηλαδή δεν εμπιστεύονται καινούργιους καλλιτέχνες, δεν επενδύουν. Οι περισσότεροι, μιλάμε για την νέα γενιά, οι περισσότεροι ετοιμάζουν τις δουλειές τους στα στούντιο με δικά τους έξοδα και οι εταιρείες απλώς το προμετάβουν. Και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε είναι μέσω διαδικτύου, το οποίο είναι από τη μία είναι πολύ καλό, γιατί μπορεί να φτάσει αυτό που κάνεις και σε κόσμο που δεν το περίμενες. Από την άλλη μπορείς να χαθείς μέσα σε αυτή την καταιγιστική πληροφορία που υπάρχει. Για αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, στην δισκογραφία, στα πράγματα με τους νέους καλλιτέχνες, με το ίντερνετ που έχει μπει στη ζωή μας και έχει αλλάξει το σκηνικό της δισκογραφίας, εσάς πώς σας έχει επηρεάσει σε προσωπικό επίπεδο όλο αυτό? Γιατί ζήσατε τη χρυσή εποχή με τα άλμπουμ, με τους πειρατημένους δίσκους, με τους χρυσούς δίσκους. Τώρα από το 19 και ύστερα έχουμε συνεργασίες με νέους καλλιτέχνες, σύγκλι, τραγούδια. Και αν έχετε και κάτι στα σκαριά για μας. Προσπαθώ να ακολουθήσω και τα καταφέρνω νομίζω. Προσπαθώ να ακολουθήσω την αλλαγή την οποία συμβαίνει παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και να προσαρμοστώ σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οπότε, εγώ έβγαλα ένα άλμπουμ με τον Καραμουρατίδη, τον Θέμη και τη Λίδα Τιρουμάνη πριν 2 χρόνια, 3. Ναι. Και ετοιμάζω τώρα ένα αφιέρωμα στη Μαρίκα τη Νίνου. Η Μαρίκα τη Νίνου, επειδή τη θεωρώ δασκάλα μου φωνητικά και πάτησα πάρα πολύ επάνω της, όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, όπως ξέρετε, ξεκίνησα με την οπισθοδρομική κομπανία. Είχα χρόνια μία σκέψη να κάνω ένα δίσκο ο οποίος θα είναι αφιερωμένο στη Μαρίκα τη Νίνου και αυτό κάνω τώρα, το οποίο θα είναι έτοιμο την Άνοιξη. Αν επιτρέπετε να πάμε, θέλω να πάμε σε μια συνεργασία που εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω και πάρα πολλούς χιλιάδες, θα έλεγα, τους συμπάτησε αυτή η συνεργασία σας το 1999. Να θυμηθούν με το Σοντάκ και που σε θυμάμαι, έτσι, την ξυπόλυτη Ήβα, όπως ονομάστηκε, και η συνεργασία σας αυτή με την Σεζάρια Εύωρα. Ή Εγόρα ή Εγόρες. Εύωρα είναι κανονικά. Σεζάρια Εύωρα. Καλά, σπάνια γυναίκα. Πολύ ωραίος άνθρωπος.
ευθύνη. Αυτό έχει να κάνει η διαδρομή με τον κόσμο, το να πηγαίνεις στο εξωτερικό, το να κάνεις συναντήσεις με άλλους μουσικούς και να φέρουν αποτελέσματα αυτά και να δημιουργείς μαζί τους. Ένα τραγούδι το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνει μεγάλη επιτυχία ήταν το «Κόκκινο φουστάνι», που με κάλεσε ο Γιώργος Ανταλάρας τότε για να, στο δίσκο που έκανε, να πω αυτό το τραγούδι, γιατί δεν ήθελε να τραγουδήσει σε φετέλη. Και τελικά έκανε μια διαχρονική πορεία το κομμάτι αυτό, που ούτε εγώ το περίμενα. Άκουγα τις τελευταίες μέρες τις πρώτες σας δουλειές, κέντρο διαχωμένων, τα μπαράκια με τον Βαγγέλη Γερμανό, τις δουλειές σας, τις δύο πλάσεις γραφημένες με την οπωσδρομική κομπανία. Έχετε καταφέρει να, στη διάβα του χρόνου να φέρετε, να δημιουργήσετε μια παρείστικη ατμόσφαιρα, που ακόμα και όταν ζούσα στην Αθήνα λέγαμε πού πάμε, πάμε στην Αρβανιτάκη, γιατί ξέρουμε θα ακούσουμε καλά τραγούδια και θα περάσουμε καλά και θα χορέψουμε και θα πιούμε. Το τραγούδι είναι βάλσαμο όταν είμαστε πληγωμένοι, είναι ένα μέσο εκδήλωσης μιας χαράς μας. Τι είναι για εσάς ένα καλό ελληνικό τραγούδι? Στιγματίζει ζωές, καλό ελληνικό τραγούδι. Στιγματίζει ζωές. Εγώ έχω ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο μου άλλαξε τη ζωή, θεωρώ, που είναι του Ελίτη και του Παπαδημητρίου, του Δημήτρη Παπαδημητρίου μελοποίηση. Το «Δεύτερη ζωή δεν έχει». Για μένα ένα καλό ελληνικό τραγούδι είναι η ψυχική ανάταση. Είναι αισιοδοξία, είναι χαρά. Ακόμα και αν εκφράζει λύπη και όχι χαρά. Δίνει συγκίνηση. Βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Αυτό κάνει τέχνη. Εκφράζει την εποχή της και από την άλλη δίνει σε όσους αγαπούν τις τέχνες και τις μουσικές. Δείχνει ένα μέλλον που εμπερικλεί μέσα του και τη σοφία των ποιητών και των στιχουργών και τη χαρά του να έχεις ένα τραγούδι που μπορεί να είναι μελαγχολικό αλλά σου σημαδεύει βαθιά τη ζωή.